Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσω μια παλιά γνώριμη, τη Μάρο τη Δρυμάλα, η οποία εκτός των άλλων είναι και δημοσιογράφος, γιατί έχει θητεύσει στην Πάτρα εδώ στα μέσα ενημέρωσης. Μάρο μου, καλησπέρα από την Πάτρα. Η Μάρο βρίσκεται στο Λονδίνο και ζει εκεί πλέον. Καλησπέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαστε μαζί σας έστω και μέσω Skype. Όπως είπες και εσύ, τα τελευταία 2 χρόνια ζω και εργάζομαι εδώ στο Λονδίνο. Μάρο, πες μου κάτι, επειδή το Λονδίνο έγινε επίκεντρο συζητήσεων, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, κυρίως για τη διαχείριση που επέλεξε ο Μπόρις Τζόνσον να κάνει. Αυτή την αλλοπρόσαλη διαχείριση, που στην αρχή ήταν η ανοσία της Αγγέλης, στη συνέχεια έγιναν περιοριστικά μέτρα γιατί είδε ότι ξέφευγε η κατάσταση. Τώρα πού βρισκόμαστε στο Λονδίνο, γιατί κρούσματα έχουμε αρκετά και θανάτους έχουμε αρκετούς. Η αλήθεια είναι, ναι, όπως λες και εσύ, ότι τα κρούσματα που σημειώνονται είναι πάρα πολλά, με αλματώδη έτσι, πορεία από χθες μέχρι σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, όπως και οι θάνατοι, είναι σε υψηλό επίπεδο συγκριτικά με άλλες χώρες. Αλλά όπως θα έχετε δει και εσείς, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπόρις Τζόνσον, από την 23η Μαρτίου, την περασμένη Δευτέρα, να κάνουμε μετακινήσεις μόνο όταν χρειάζεται. Δηλαδή επιτρέπει σε όσους εργάζονται να πηγαίνουν από και προς την εργασία τους, προς και από, συγγνώμη, και επίσης να βγαίνουν έξω μόνο για να πηγαίνουν να ψωνίζουν τα απαραίτητα, είτε αυτό είναι σούπερ μάρκετ, είτε φαρμακείο, είτε να βγαίνουν μία φορά την ημέρα για άθληση. Η διαφορά που έχουμε με εσάς στην Ελλάδα είναι λοιπόν ότι εμείς δεν χρειάζεται να στείλουμε κάποιο SMS όπως κάνουν οι Έλληνες για να μετακινηθούμε. Για παράδειγμα, δηλαδή, μπορούμε να πάμε το πρωί στο σούπερ μάρκετ να εφοδιαστούμε τα απαραίτητα. Κανονικά, και αργότερα, ναι. Ναι, κανονικά. Επειδή εγώ όλες αυτές τις ημέρες λοιπόν πηγαίνω και για σούπερ μάρκετ αλλά και αθλούμε καθημερινά, έχω παρατηρήσει ότι η εικόνα της αστυνομίας είναι όλο και πιο έντονη, η παρουσία της αστυνομίας είναι όλο και πιο έντονη στους δρόμους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω δει κάποιο περιστατικό, έχει σημειωθεί κάτι έντονο ώστε να ελέγχουν αν είναι 2 ή και περισσότεροι. Μάλιστα. Γιατί αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι μπορούν να βγαίνουν 2 άτομα την ίδια στιγμή έξω, τα οποία όμως μένουν στο ίδιο σπίτι. Μάλιστα. Τώρα, να σε ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε και νομίζω ότι έχει αξία να μιλάμε με Έλληνες και πατρινούς που βρίσκονται ανά τον κόσμο για να παίρνουμε εικόνα. Γνωρίζετε ότι είμαστε πάρα πολλοί εδώ. Πάρα πολύ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και όπως εγώ από την Κάτω Αχαΐ είμαστε πάρα πολλοί και μάλιστα είμαστε και σε επικοινωνία, γιατί εδώ οι Έλληνες βοηθάω ένας τον άλλον. Το ζω δηλαδή σε έντονο βαθμό, περισσότερο από ότι όταν ήμουν στην Ελλάδα. Και είναι και αυτοί ανήσυχοι, διότι πια τώρα δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω και ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί παρατηρήθηκε όταν ο Μπόρις Τζόνσον αμφιταλαντεύονταν στο τι θα κάνει και έβλεπε ότι η ανοσία της Αγγέλης δεν περπάταγε. Είχαμε χιλιάδες κρούσματα και εκατοντάδες θανάτους τις πρώτες μέρες. Τώρα έχουμε φτάσει πολύ ψηλά. Υπήρχε ένα κύμα επιστροφής. Τώρα αυτή η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει. Έφυγαν αρκετοί, πρόλαβαν και έφυγαν αρκετοί από τους φίλους σου εκεί, από τους Έλληνες φίλους σου. Αρκετοί, θα έλεγα, από τον κύκλο μου. Κάποιοι κατάφεραν να φύγουν, κάποιοι άλλαξαν τα εισιτήριά τους γιατί συνέπεσε με τον ερχομό τους στην Ελλάδα για το Πάσχα. Οπότε κατάφεραν και άλλαξαν τα εισιτήριά τους και επέστρεψαν νωρίτερα στην Ελλάδα. Κάποιοι όμως από αυτούς θα σας πω, όπως είδατε και εσείς, ότι δεν κατάφεραν δυστυχώς να επιστρέψουν, με αποτέλεσμα να μην έχουν που να μείνουν στην πορεία. Που σημαίνει ότι πρέπει εκ νέου να ενοικιάσεις κατοικία, εκ νέου να πληρώσεις τα υπέρογκα ποσά που πληρώνουμε εδώ εμείς στο Λονδίνο για να νοικιάσουμε μια κατοικία. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σας πω, συγγνώμη Γιώργο, ότι εδώ εμείς η μεγάλη διαφορά που έχουμε από την Ελλάδα είναι ότι οι πολίτες έχουν δείξει μεγάλη υπευθυνότητα και υπακούν όσα λέει ο Πρωθυπουργός, τηρούν τις αποστάσεις με ευλάβεια την οποία εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Μάλιστα. Και θέλω να σας προτρέψω στο ίδιο. Αυτό είναι καλό, Μαρό μου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε έστω και μέσω Skype. Να είσαι καλά.